Στην Ιερά Πέτρα πήγε η κούπα του πρωταθλητή στο φετινό Youth League της ΕΠΣΗ με την αναγέννηση να επικρατεί στον τελικό που έγινε σήμερα στο Λίντο με 2-1 του Αφλόπολης. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, δείγμα της μεγάλης απήχησης της διοργάνωσης που αναμφίβολα είναι η κορυφαία των υποδομών στο νησί με περισσότερες από 20 ομάδες από Ηράκλειο, Ρέθνο και Λασίθι να συμμετέχουν. Η αναγέννηση ήταν σε γενικές γραμμές ανώτερη από το Αφλόπολης και έφτασε στον τίτλο με τα παιδιά του Κώστα Δεβελετάκη να πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα μαζί με τον κόσμο που ήταν κοντά του στον τελικό. Πρωταγωνιστής για την αναγέννηση ήταν ο Στρατάκης, σημειώνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά νίκησε στο σκορ σε 25 λεπτό με σουτ, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα σκόραρε ξανά για το 2-0 υπέρ της ομάδας του Λασιθίου. Το Αφλόπολης ανέβασε το ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο, με την αναγέννηση να μένει με 10 παίκτες στο 70 λόγω αποβολής του Σαλάη και την ομάδα του Ηρακλείου να φτάνει στην μείωση του σκορ 88 με κοντινό σουτ του Μανουσάκη. Το 2-1 έδωσε τον τίτλο στην αναγέννηση Ιερά Πέτρας, με τις απονομές να γίνονται μέσα σε όμορφο κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, από τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ Νίκο Τζόρτζογλου και τον πρόεδρο της Επιτροπής Υποδομών Βαγγέλη Παπαγγελή. Είτε ότι είναι και η πρώτη θέση σε ένα πρωτάθλημα, αλλά είχα εξ αρχής εκφράσει τη χαρά μου που η ΕΠΣΗ Ηρακλείου μας δέχτηκε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, επειδή είμαστε μια ομάδα από άλλο νομό. Και το σημαντικό για μένα που είχα μεταφέρει στο ΔΣ είναι ότι τα παιδιά, εφόσον δεν υπάρχει τοπικό Λασιθίου, πρέπει να παίξουν αυτούς τους αγώνες. Εν τέλει, όχι μόνο παίξαμε τους αγώνες, αλλά καταφέραμε να κατακτήσουμε και την πρώτη θέση, που αυτό αυτομάτως δείχνει ότι γίνεται μια σωστή και μεθοδική δουλειά στην ομάδα μας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Σήμερα είχαμε το τελικό ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Θέλω να πω ότι μας εξέλιξε ευχάριστα η παρουσία του κόσμου στο τελικό και δικαιολογημένα άλλωστε, διότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν παίξει όλο τον χρόνο άλλους αγώνες και τα είδαν μόλις αυτά τα μάτς. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα πρωτοποριακό που κάνει Ένωση Ηρακλείου σε όλη την Ελλάδα. Βλέπαμε τώρα και αρκετά χρόνια ότι υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό κενό ανάμεσα στις ηλικίες αυτές και καταθέσαμε αυτή την ποδοσφαιρική πρόταση σαν Ένωση Ηρακλείου και όπως είδα και εσύ, είχε τεράστια επιτυχία. Και εδώ ήθελα να πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια που χρηματοδότησε τις μετακινήσεις των ομάδων.